Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ανεμολόγιο. Τρίτη σήμερα, 3 Μαρτίου, καλό μήνα κιόλας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γεωπολιτική προβολή των Βαλκανίων και αν προλάβουμε και για την ελευθερία του λόγου. Πριν ξεκινήσουμε όμως το κομμάτι της γεωπολιτικής προβολής των Βαλκανίων, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την επικαιρότητα, γιατί βλέπουμε διάφορα πράγματα να γίνονται. Είδαμε χθες τον κύριο Βαρουφάκη στον Χατζη Νικολάου. Ο Τράγκα σήμερα έλεγε ότι δεν απάντησε σε τίποτα. Δεν θα διαφωνήσω. Μεγάλη έτσι επικοινωνιακή κινητικότητα βλέπουμε. Από πράξη δεν βλέπω κάτι. Ακούγαμε διάφορους ότι ο κύριος Βαρουφάκης θα ισοπαίδωνε την Τρόικα, γενικότερα τους Ευρωπαίους. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και καλά χρήματα από αλλού και όλα αυτά, λέγει ο κύριος Καμένος. Βγαίνει όμως η Μόσχα και τι λέει, ότι η Ελλάδα δεν είναι και τόσο σημαντική για τη Μόσχα. Αυτό βέβαια δεν το λέει ακριβώς ο Πούτιν, το λέει η Zeitung, γερμανική εφημερίδα, στην οποία επισημαίνει ότι χρήμα υπάρχει αρκετό στη Μόσχα, αλλά κίνητρο μάλλον δεν υπάρχει για ενδεχόμενη βοήθεια προς την Ελλάδα. Φιλική τόνη της νέας κυβέρνησης προς τη Ρωσία προκάλεσαν εικασίες για το ενδεχόμενο οικονομικής βοήθειας από τη Μόσχα. Στη Ρωσία όμως επισημαίνεται ότι έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Σιλουάνοφ, στο CNBC, ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει τέτοιο αίτημα και ότι αν το κάνει, η Ρωσία θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους των διμερών σχέσεων. Αυτό από πολλούς στη Δύση έχει ερμηνευθεί ως συγκεκριμένη προσφορά βοήθειας, τονίζει ο συντάκτης και υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την ίδια τη Μόσχα. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο στη συνέχεια, υπενθυμίζει την περίπτωση της Κύπρου το 2012 και τονίζει ότι δόθηκαν μόνο 2,5 δισεκατομμύρια, αν και ζητήθηκαν περισσότερα, παρά το γεγονός ότι πολλές ρωσικές εταιρείες και τράπεζες διατηρούν στην Κύπρο θυγατρικές ή λογαριασμούς offshore. Το νησί είναι ένα σημαντικό κομβικό σημείο για το κεφάλαιο εντός και εκτός της αναδυόμενης χώρας και ότι η Ελλάδα για τη Ρωσία δεν έχει αντίστοιχο ρόλο παρά το γεγονός ότι πολλοί παρατηρητές θεωρούσαν πιθανό ότι το Κρεμλίνο θα αξιοποιήσει ευχαρίστως την ευκαιρία λόγω της κρίσης στην Ουκρανία να μπει σφήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το δούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο στην γεωπολιτική προβολή των Βαλκανίων, στην οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, και όλους τους υπόλοιπους παίχτες της περιοχής. Θεωρητικά, σημειώνεται στο άρθρο, η Μόσχα διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο, αλλά τίθεται ένα ζήτημα προτεραιοτήτων. Η οικονομική βοήθεια για μια χώρα η οποία συμμετέχει σε κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, μέσω των οποίων η δική της οικονομία το τρέχον έτος θα συρρυκνωθεί κατά 3% και θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός. Αυτό δεν είναι εύκολο να το δικαιολογήσει κανείς, καταλήγει ο συντάκτης. Είναι πολύ λογικό, μια χώρα χερσαία σε δύο ναυτικές χώρες, όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι στην ίδια σφαίρα συμφερόντων. Μην ξεχνάμε ότι η Συμφωνία της Γιάλτας το 1945 την Ελλάδα την κράτησαν στα χέρια τους οι Άγγλοι στο σύνολό της, εν αντιθέσει με τη Βουλγαρία και τη Ιουγκοσλαβία, όπου η Ιουγκοσλαβία σήμερα δεν υπάρχει γεωγραφικά πλέον και η Βουλγαρία που δεν υπάρχει οικονομικά. Λοιπόν, να περάσουμε και σε άλλα θέματα, όπως είναι η μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ και εάν η λιτότητα είναι εδώ για να μείνει. Παρόλο που το ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές τον περασμένο μήνα στην Ελλάδα με το να επιχειρηματολογεί παθιασμένα κατά της λιτότητας και υπέρ ενός γενναιόδωρου πακέτου ελάφρυνσης του χρέους. Η νίκη προκάλεσε μια παγκόσμια φρενίτιδα των μέσων, καθώς οι σχολιαστές αγχώνονταν για το αν η Ευρωζώνη και ιδιαίτερα η Γερμανία θα υποκύψει τις απαιτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και αν όχι, αν η Ελλάδα απορρίψει το ευρώ και ίσως προκαλέσει προβλήματα που θα ισοδυναμούσαν αντιστοίχως σε μια Lehman Brothers με παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν αρκετά αξιόλογο. Η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια προκλητική και μονομερή στάση, κηρύσσοντας άκυρη τη συμφωνία διάσωσης για την οποία η Ελλάδα μόχθησε. Η κυβέρνηση έστειλε τον επιδεικτικό νέο Υπουργό Οικονομικών της, τον κύριο Βαρουφάκη, υποτίθεται οπλισμένο με ένα νέο σχέδιο, εμπνευσμένο από τη θεωρία παιγνίων,
σε μια ευρωπαϊκή περιοδία ανεμοστρόβιλο προς αναζήτηση συμμάχων. Στο τέλος όμως η Ελλάδα είχε πολλά λίγα να επιδείξει για τις προσπάθειές της, αφού εγκατέλειψε γρήγορα το αίτημά της για κούρεμα του χρέους, συμφώνησε σε μια παράταση 4 μηνών της συμφωνίας διάσωσης, κάτι που είχε διακηρύξει φλογερά ότι δεν θα έκανε ποτέ. Λοιπόν, οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν κυρίως αισθητικές αλλαγές. Ασαφής γλώσσα για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της αγοράς και φευγαλές νότες δημοσιονομικής ευελιξίας σε συνδυασμό με αυστηρούς ελέγχους στις εκταμιεύσεις δανείων. Η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα μετρητά για την κάλυψη μιας πιστικής κρίσης ρευστότητας που επιδεινώνεται από την απότομη άνοδο της οικονομικής αβεβαιότητας. Εχθές το Χατζηνικολάου δεν απάντησε. Εκείνη την ώρα έμαθε ότι οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ πήραν μια μικρή αύξηση στο μισθό τους ή αλλιώς ένα χρυσό σάντουιτς κάθε μέρα, για το οποίο ο κύριος Φωτόπουλος βγαίνει και λέει ότι ξυδάκι σε όσους αντιδράνε στις αυξήσεις μας. Μάλιστα, κύριε Φωτόπουλε. Υπάρχουν πολλοί και αρκετοί λόγοι για τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, πολλοί ειδικοί παρανόησαν την πολύπλοκη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να εκφράζει ένα διαδικό διαγωνισμό Γερμανία εναντίον Ελλάδος ή πιστωτές έναντι χωρών οφειλετών, η πολιτική της Ευρωζώνης συνεπάγεται μια σύνθετη αλληλεπίδραση ή με ανεξαρτήτων υπερεθνικών οντοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην περίπτωση της Ελλάδος. Και διαφορετικά 19 διαφορετικών κυβερνήσεων που έχουν αιμονή με τη δική τους εσωτερική πολιτική. Η Ελλάδα πέτυχε να βρει συμμάχους ανάμεσα στα άλλα έθνη οφειλέτες, λοιπόν, τα οποία αφού απορρόφησαν το πικρό φάρμακο της λιτότητας και ανέκτησαν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι έτοιμα να προχωρήσουν. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεσε σκληρά για μια συμφωνία, θέτοντας κατά μέρος τις ανησυχίες τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο βρήκε το ελληνικό σχέδιο εξαιρετικά σαφές. Το ελληνικό πρόγραμμα επίσης. Όχι, ας μην πω κάτι γι' αυτό, ας το αφήσω καλύτερα. Το ελληνικό εκλογικό σώμα κράβγασε ταυτόχρονα για λιγότερη λιτότητα και για συνέχιση της συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Ακούσαμε και κάτι για 751 θα επανέλθουν και τέτοια. Τώρα στην αρχή ο Σκουρλέτης έλεγε μετά το 16. Τώρα λέει σε δύο δόσεις. Όταν θα βρεθεί άκρη θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, ενώ στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων το ευρωπαϊκό νόμισμα συνδέεται με την ευημερία, πράγματι, ακόμα και μετά από 7 χρόνια ύφεση, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σε καλύτερη θέση σήμερα από ότι όταν υιοθέτησε το ευρώ. Και πλέον η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη σημαίνει ενσωμάτωση της Ελλάδας στη Δυτική Ευρώπη. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι με τη γεωπολιτική προβολή των Βαλκανίων που θα δούμε, και το κατά ποιος από τους υπόλοιπους στα Βαλκάνια είναι πυλώνα σταθερότητας και για ποιους λόγους, από ποιους βάλεται και από πού μπορεί να ανακτήσει συμμαχίες ξανά. Με απότερο σκοπό την ανάπτυξη, την ευημερία και τη σταθερότητα. Λοιπόν, η συμμετοχή στην Ευρωζώνη, ναι, είναι μια ενσωμάτωση στη Δυτική Ευρώπη για την Ελλάδα, η οποία υπήρξε κεντρική, σχεδόν υπαρξιακή προτεραιότητα του ελληνικού έθνους από την ίδρυσή του στις αρχές του 19ου αιώνα. Το ελληνικό εκλογικό σώμα ποτέ δεν έδωσε εντολή για επιστροφή στη δραχμή. Αυτά να μην τα ξεχνάμε, γιατί έχουμε δει τώρα το λόμπι της δραχμής να συγκρούεται με το Βαρουφάκι. Λοιπόν, αντιφάσκουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να διαπραγματευτεί για καλύτερη συμφωνία, οι ίδιοι άνθρωποι, ανησυχώντας για μια δυνητική καταστροφή αντιπαράθεση, ξεκύλιασαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, σηκώνοντας πάνω από 12 δισεκατομμύρια από καταθέσεις μόνο τον Ιανουάριο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο υπονόμευσαν τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας και ως εκ τούτου τη διαπραγματευτική της επιρροή. Στην πραγματικότητα ήταν μια προοπτική μιας καταστροφικής κατάρρευσης των τραπεζών που ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να συγκατανεύσει. Δεδομένων όλων των περιορισμών και της οικονομικής πραγματικότητας που είναι γεμάτη προκλήσεις, θα είναι δύσκολο για μια ελληνική κυβέρνηση να διατηρήσει τη δική της συνοχή, να κρατήσει την πίστη των ψηφοφόρων και να θεσπίσει σκληρά οικονομικά μέτρα που είναι αντίθετα με τις αρχικές υποσχέσεις. Θα δούμε για την. Όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση, βγήκε μια δημοσκόπηση από το likavitos.gr, η οποία δείχνει μια μεγάλη διαφορά για το πόσο εμπιστεύονται την κυβέρνηση, και θα δούμε πού έχει φτάσει τώρα, αναλυτικά σε λίγο.
για να το συνδέσουμε με τα κομμάτια της γεωπολιτικής προβολής. Λοιπόν, η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι τρίτης αναμένεται τώρα να φτάσουν μέχρι τον Ιούνιο το αργότερο σε μια νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της χώρας. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ιούνιο και μέχρι να φτάσουμε στον Ιούνιο, θα δούμε μερικά νομοσχέδια να έρχονται. Εκεί θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι, όσοι από το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν τη νέα συμφωνία, τα επόμενα νομοσχέδια και όλα τα υπόλοιπα, διότι θα υπάρξουν θύματα, και όταν λέω θύματα μιλάω σε εισαγωγικά, ενώ βουλευτές οι οποίοι δεν θα ψηφίζουν και λογικά θα γίνονται ανεξάρτητοι, αλλά θα έχουμε συμπλήρωση της δεξαμενής της πλειοψηφίας από βουλευτές ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι που αναμένεται να δούμε στα επόμενα νομοσχέδια. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, με δεδομένη την πολύ κακή κατάσταση των ελληνικών οικονομικών και το συνεχιζόμενο αποκλεισμό της από τις αγορές ομολόγων, η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας τρίτης διάσωσης στο ύψος των 30 δισεκατομμυρίων. Όπως όλες αυτές οι συμφωνίες, είναι πιθανό να περιλαμβάνει αυστηρούς όρους και για τους δημοσιονομικούς στόχους και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ελληνική κυβέρνηση θα το βρει πολύ δύσκολο να πουλήσει αυτή τη συμφωνία στην εκλογική της βάση, αλλά επίσης δεν θα διαθέτει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και θα εμποδίζεται από την περιορισμένη εμπειρία της, την ιδεολογική της προοπτική, τον άδειο κρατικό κορβανά, την κόπωση για τη λιτότητα στην Ελλάδα και την κόπωση για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν η όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κρατήσει ακέραιο το ευρώ και η επιθυμία του ελληνικού λαού να μείνει με αυτό θα αποδειχτούν αρκετές για να αποτραπεί το χειρότερο. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη γεωπολιτική προβολή των Βαλκανίων, που όπως έχουμε πει στο παρελθόν, η γεωπολιτική έχει δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η γεωστρατηγική, το κομμάτι των ένοπλων συγκρούσεων τέλος πάντων και της διπλωματίας, και το άλλο είναι η γεωοικονομία της, την οποία αυτή τη στιγμή την διατρέχουμε με μεγάλη αβεβαιότητα, μπαίνοντας στο κομμάτι των Βαλκανίων, που λανθασμένα τα λέμε Βαλκάνια, πιο σωστά θα έλεγα η Χερσόνησος του αίμου, διότι είναι τουρκική λέξη, λέγεται Μπάλκαν και σημαίνει όρος, η υψηλής δασόδης οροσυρά, λεγόμενη και Βαλκανική Χερσόνησος, καθιέρωσε εσφαλμένα να χαρακτηρίζεται περισσότερο ως πολιτικός όρος παρά γεωγραφικός. Αφενός η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα η τρίτη από δυσμόν προς Ανατολάς, νότια Χερσόνησος της Ευρώπης, και αφετέρου Σελίδιν και χώρες γειτονικές που βρίσκονται εκτός των φυσικών γεωγραφικών ορίων της Χερσονήσου αυτής, που από το μακρινό παρελθόν λειτουργήσε και λειτουργεί ως σταυροδρόμι πολιτισμών μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ασιατικής Ηπείρου. Εγώ θα έλεγα και ενεργειακών υποδομών και αγωγών και καλωδίων για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η διακριτή ταυτότητα και το εμμαχισμός της Βαλκανικής Χερσονήσου, σε εισαγωγικά πάντα, μιλάμε για τη Χερσόνησο του αίμου, θεωρείται απότοκος της λανθασμένης αντίληψης της ορεινής γεωγραφίας της, αλλά και της συγκέντρωσης πολλών εθνοτήτων σε ένα γεωγραφικά περιορισμένο χώρο και της εξαιρετικά βίαιης ιστορίας της. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει το βιβλίο του Σταυριανού, το οποίο έχει τίτλο «Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά». Εκεί θα δει πληρέστατα σε όλο το φάσμα όλες τις μετακινήσεις πληθυσμών από το 1453 μέχρι το 1944. Το προτείνω, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο. Λοιπόν, γεμάτοι πολέμους, επιδρομές, εξεγέρσεις, τις περισσότερες φορές υποκινούμενος από ξένους παράγοντες, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωπολιτική προβολή που έρχεται. Λοιπόν, πολύ χαλαρά να δούμε τους τίτλους για τα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Ρωσία και Σερβία θα πραγματοποιήσουν κοινές ασκήσεις μέσα στο 2015. Λοιπόν, ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την Σερβία, η οποία θα πραγματοποιήσει αυτές τις ασκήσεις και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για να καθοριστούν ημερομηνίες για την πραγματοποίηση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τη Ρωσία. Λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην ιστορία των δύο χωρών κοινή σερβορωσική στρατιωτική άσκηση με τη συμμετοχή καταδρομέων. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες έχουν ξεκινήσει τη γεωπολιτική ένωσή τους, την προβολή τους,
με τη Ρωσία, η οποία είναι στο ανατολικό κομμάτι και που εκεί επιβλήθηκε η περεστρόικα για τη διάλυση ενός καθεστώτος. Αντίστοιχα από τη Δύση έχουμε τον νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος ξεκίνησε από το Ρίγκαν και τη Θάτσερ το 1980, για να φτάσουμε στο σημείο της αβεβαιότητας που βρισκόμαστε τώρα και να είμαστε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, διερήν και βασιλεύειν, θα έλεγα, όπως λέγανε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, ο Τζον Κέρι συμφώνησε με την εκτίμηση του γεροστεαστή Τάδε Μάρφη, τέλος πάντων, ότι η Ρωσία παρελάβει στη Σερβία με μεγαλύτερη επιρροή από ποτέ. Στον απόϊχο των δηλώσεων αυτών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικάνο ομολογό του και του μετέφερε τις θέσεις της Ρωσίας. Ο κ. Ντάτσιτς, όπως δήλωσε στη σερβική δημόσια τηλεόραση, διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς ότι οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον στρατηγικό προσανατολισμό της Σερβίας, που είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία ένταξη σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει πολιτική άμυνας και αν μια οντότητα δεν έχει άμυνα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάποια στιγμή θα απειληθεί και ή θα τεμαχιστεί είτε το νομισμά της είτε κάποιες χώρες θα περάσουν σε κάποιες άλλες σφαίρες επιρροής για να μην διαλυθούν τελείως και ούτω καθεξής. Λοιπόν, Σαλί Μπερίσα προκαλεί με το χάρτη της Μεγάλης Αλβανίας. Έκανε κάποιες εθνικιστικές δηλώσεις κατά την εκατονταετή περίοδο της πλασματικής ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι στην Αλβανία, σπέβδουν με όσο κάνουν να φανατίζουν τους οπαδούς τους και να δημιουργούν εντυπώσεις εξυπηρετώντας διάφορα συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά τα συμφέροντα θεωρώ ότι είναι πιο πολύ δυτικά παρά προς τα ανατολικά. Διότι, αν αναλογιστούμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα στηρίξει οικονομικά την Αλβανία, κάτι που συζητήθηκε πρόσφατα. Λοιπόν, για τα επόμενα 5 χρόνια με περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αποκάλυψε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Τράπεζας στα Τίρανα, Ταχσέν Σαγέντ, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου πλαισίου της εταιρικής σχέσης, και εδώ μιλάμε για την εταιριοκρατία που έχει έρθει και τον τραπεζικό νεοκομμουνισμό που θα αναλύσουμε πάνω στη γεωπολιτική προβολή, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά την περίοδο 2015-2019, με την ενίσχυση της Παγκοσμίας Τράπεζας, θα υλοποιηθούν περίπου 15 σχέδια κατά μέσο όρο 3 έργα ανά έτος στη γειτονική Αλβανία για την δημοσιονομική στήριξη, τη χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση του τομέα και τη χρηματοδότηση του ενεργειακού συστήματος. Θα συμβούλευα τους φίλους Αλβανούς να κοιτάξουν πολύ σοβαρά αυτού του είδους τις οικονομικές ενισχύσεις, γιατί μπορεί να από τη μία να τους τάζουν extend στα σύνορά τους, αλλά παράλληλα μπορεί να είναι και η οικονομική τους υποδούλωση και στην ουσία να μην έχουν ούτε χρήμα, να σκοτωθούν με τις γύρω χώρες και τελικά να αναβαγίσει αυτό το υπέροχο σχέδιο της μεγάλης της ιδέας τους. Λοιπόν, προσθέτει δε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα συνεχίσει να παραμένει προσελεωμένη στην παροχή συνεχούς τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, υποστηρίζει προς την Αλβανία, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της. Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα στήριξε και τη μεταρρύθμιση του τομέα της ενέργειας. Θα πούμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά το τι συμφωνία έγινε, είχε γίνει από ελληνικής πλευράς και αλβανικής πλευράς και πώς τη γλίτωσε με τον ΤΑΠ. Λοιπόν, θα είναι αντικείμενο συζητήσεων το Μάρτιο αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει και έπειτα θα παρουσιαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εκτελεστικών Διευθυντών της Παγκοσμίας Τράπεζας, όπως το έχουν προγραμματίσει για τα τέλη Απριλίου. Τα Βαλκάνια τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Επίσης, στα Σκόπια, ο αρχηγός του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος, Αλί Αχμέτη, ζητά τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε από την πλευρά των Αλβανών μια κινητικότητα. Όπως επίσης και τη διαμαρτυρία τους για τον ενδεχόμενο εκτροπής των υδάτων του ΑΟΟ ποταμού. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκαν μέλη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μετά την ενημέρωση σχετικά με τον ενδεχόμενο εκτροπή σημαντικής ποσότητας των υδάτων του ΑΟΟ ποταμού.
Δεν θα το επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν καλά τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η αλβανική. Διαβάζουμε. Λοιπόν, η Κροατία στρέφεται στρατηγικά στους τρογονάθρακες. Η Κροατία, η οποία πολύ καλά κάνει, αλλά κάνει ένα λάθος όσον αφορά την κατάτμιση των βυθοτεμαχίων που ακολουθεί. Η Ρουμανία, από την άλλη πλευρά, αντιδράει σε μια επέκταση του βουλγαρικού πυρηνικού σταθμού Κοζλοντούι. Η πρόθεση της Βουλγαρίας να κατασκευάσει μια επιπλέον μονάδα στον πυρηνικό σταθμό Κοζλοντούι συνάντησε απροσδόκητη διαμαρτυρία από την γειτονική Ρουμανία. Οι κάτοικοι της πόλης Κραϊόβα, που βρίσκεται κοντά στο βουλγαρικό εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, έχουν οργανωθεί και αντιτίθεται στην αύξηση της δύναμης του πυρηνικού σταθμού σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα. Μεγάλο θέμα και αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόσοβο. Τόσο ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για την πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Από την πλευρά του, τόσο και ο Πρωθυπουργός του Κοσόβου υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Βελιγράδη και την άρση των εμποδίων για όλα τα περαιτέρω. Η Ρουμανία επιθυμεί να υιοθετήσει το ευρώ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στα Βαλκάνια μεγάλη. Βλέπουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε Ρουμανία και Αλβανία έχει ξεκινήσει τις συνομιλίες. Αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι καλό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι καλό, αλλά άλλο το ότι θα θέλαμε να έχει γίνει ή να γίνει, και άλλο το τι πραγματικά μπορεί να εφαρμοστεί, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Επίσης, κόλαση είναι το πολιτικό σκηνικό στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια δηλαδή. Λοιπόν, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος αντιπολίτευσης στη Σοσιαλδημοκρατική Ένωση, Ζόραν Τζάεφ, κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση του Γκρουέφσκι για παράνομες μαζικές παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών πολιτών της χώρας. Ανέφερε ότι τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας παρακολούθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα τις τηλεφωνικές συνομιλίες περίπου 20.000 πολιτών της χώρας, αρχηγών των αλβανικών κομμάτων, προσώπων από το δημόσιο βίο της χώρας, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, ό,τι γίνεται και εδώ πέρα δηλαδή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης. Λοιπόν, ηχογραφημένα υλικά που παρουσίασε ο κύριος Ζάεφ ακούγονταν τηλεφωνικές συνομιλίες του ιδίου με την αντιπρόεδρο του κόμματος, κυρία Σεκερίνσκα, με δημοσιογράφους και όλα τα ούτω καθεξής. Βλέπουμε έτσι ένα πόλεμο συμφερόντων και στα Σκόπια. Συνθήκη του 1915 δεν προέβλεπε αλβανικό κράτος. Το αλβανικό κράτος έγινε. Επίσης, βγήκε ένας Αλβανός πολιτικός στην Κύπρο και είπε: όσο εσείς έχετε προβλήματα με την Τουρκία, έχουμε εμείς πρόβλημα με την Ελλάδα. Λοιπόν, η Αλβανία και η Κύπρος συνεργάζονται για να επιλύσουν το πρόβλημα που έχουν με τους γείτονες, όπως η οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων, γράφει η αλβανική Πανόραμα, αναφερόμενη στην πρόσφατη επίσκεψη του Αλβανού Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μπουσάτη, στην Κύπρο. Θα τα δούμε και αυτά. Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, χαίρεμα που κέρδισε τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Την ικανοποίησή του για την ανάληψη της εξουσίας στην Ελλάδα από το ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε αντιπρόεδρος της σερβικής κυβέρνησης. Λοιπόν, με χαροποιεί, λέει, το γεγονός ότι νίκησε στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό κόμμα, και εύχομαι στο φίλο μου τον Τσίπρα κάθε επιτυχία, άσχετα άμα δεν συμφωνώ με την πολιτική του. Έχει κάποιο νόημα η δήλωση αυτή. Η Βοσνία στέλνει πυρομαχικά στους Ουκρανούς Ναζί. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας παρατήθηκε ο σερβικής καταγωγής υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, η Αλβανία θέλει διαπραγμάτευση για την επανοριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων με τη νέα κυβέρνηση. Θα μπούμε στο κομμάτι της ΑΟΣ, της ελληνικής ΑΟΣ, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μέσα από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, γιατί η ελληνική κυβέρνηση θα το καθορίσει αυτό, να είστε σίγουροι κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, και είναι ένας πυλώνας ο οποίος αγγίζει τη σταθερότητα στα Βαλκάνια,
διότι έχουμε να κάνουμε με οριοθέτηση, έχουμε να κάνουμε με ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όπως ξέρουμε, τα βυθοτεμάχια δεν ενοικιάζονται και δεν πολλούνται. Λοιπόν, αν νομίζουν κάποιοι ότι τα βυθοτεμάχια που μπορεί να χαράξει είτε η Κύπρος, είτε η Κροατία, είτε η Ελλάδα πολλούνται, κάνουν μεγάλο λάθος. Ένα πράγμα που θα καθορίσει τις πολιτικές είναι αν αυτά τα βυθοτεμάχια είναι εμπορεύσιμα. Εάν είναι εμπορεύσιμα, γίνεται δουλειά. Εάν δεν είναι εμπορεύσιμα, δεν γίνεται τίποτα. Για παράδειγμα, για το οικόπεδο 12 στην Κυπριακή ΑΟΣ, μπήκαν σε κοινοπραξία 33 εταιρείες. 33 εταιρείες. Επίσης, το οικόπεδο 9 έχει μεγαλύτερα αποθέματα, που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα, έχει 10 υποψηφιότητες. Λοιπόν, στην ελληνική ΑΟΣ, η οποία θα καθορίσει τα πάντα στα Βαλκάνια, στη Χερσόνησο του Αίμου, είχε συμφωνηθεί ερευνητική πορεία από πλοίο της PGS για να κάνει 8.000 χιλιόμετρα ερευνών. Λοιπόν, το πλοίο δεν έκανε 8.000 χιλιόμετρα ερευνών, έκανε 12.000 χιλιόμετρα. Οι εταιρείες ζήτησαν παραπάνω. Γιατί? Μήπως κάτι είδαν? Μήπως? Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Και θέλω να ξέρετε ένα ακόμα πράγμα, τα FIR δεν συμπίπτουν με τις ΑΟΣ. Ακούμε, ξέρω εγώ, καμιά φορά ότι το FIR παραβιάστηκε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, ή η αποκλειστική οικονομική ζώνη παραβιάστηκε. Το FIR με την αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν συμπίπτουν παντού. Στη Μάλτα έχουμε πολλές χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα απόκληση. Έξω από το Καστελόριζο έχουμε απόκληση, με την Αλβανία σε ένα σημείο έχουμε απόκληση. Δεν είναι και τόσο... Επίσης, 31 χώρες είναι αυτές που αναγνωρίζουν τα βυθοτεμάχια μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη και των ερευνών και για το πώς θα κινηθούν τα Υπουργεία και κατ' επέκταση η Εθνική Στρατηγική, η οποία αυτή θα καθορίσει την γεωπολιτική προβολή των Βαλκανίων, η οποία είναι σε μια ταραχώδη περίοδο με όλα αυτά που είδαμε και από την Αλβανία και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, με τη διαφορά της με τη Ρουμανία, είτε για τον πυρηνικό σταθμό είτε για οτιδήποτε άλλο. Αν είναι πυρηνικό σταθμός, είναι κάτι άλλο, είναι απλά ένα πρόσχημα των συμφερόντων των κρατών, τα οποία δέχονται μια πίεση από τα μητρικά συμφέροντά τους, τα οποία να τα οθούν να κάνουν αυτές τις κινήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει σταθερότητα στα Βαλκάνια ή όχι. Τα βλέπουμε σαν ένα μικρό παζλ που ενώνονται όλα και τα βλέπουμε σε ένα μεγάλο πλαίσιο. Όπως επίσης και την Αλβανία, με αυτά που γίνονται στα Σκόπια και με τις συμφωνίες τις δικές μας, αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. Λοιπόν, ακούσαμε τις προάλλες για τον Μπαρμπαρός που έκανε βόλτες, προκλήσεις και όλα τα σχετικά. Τον Μπαρμπαρός είναι ένα ερευνητικό σκάφος, θέλω να μην ενημερώσω τους φίλους, όπου έχει έναν αισθητήρα. Όταν ένα γεωτρύπανο είναι στο βυθοτεμάχιο 9 της Κύπρου και λένε ότι τον Μπαρμπαρός κάνει βόλτες κοντά στην περιοχή, να ξέρετε ότι το γεωτρύπανο της πλατφόρμας έχει τόση δύναμη και τόση ένταση ήχου μέσα στο νερό που το ερευνητικό σκάφος δέχεται τις... στέλνουμε μια εκπομπή και δεχόμαστε κάποια σήματα. Δεν συμφέρει τον Μπαρμπάρος να πάει κοντά σε γεωτρύπανο. Πόσο μάλλον να ενοχλήσει. Δηλαδή, ακούμε κάτι μπαρούφες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι τον Μπαρμπαρός πάει να ενοχλήσει την Ιταλική Eni ή την Delek ή δεν ξέρω και εγώ ποια άλλη εταιρεία βρίσκεται. Αυτά είναι μπαρούφες. Όπως επίσης γελοί είναι και αυτοί που οδηγάνε τον Μπαρμπαρός και τα συνοδευτικά. Γιατί σε μια βόλτα που έκαναν βόρειο-ανατολικά της Κύπρου, ένα από τα συνοδευτικά του ερευνητικού σκάφους
κόλλησε σε μια ξέρα τέλος πάντων και πήγανε οι δικοί μας και το ξεκόλλησαν. Τους κάναμε ρεζίλι δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι από μόνοι τους, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τα σεισμικά του Μπαρμπαρόζ ενοχλούνται από τα γεωτρύπανα της οποιαδήποτε εταιρείας στην εταιριοκρατία η οποία κυβερνάει όλες τις χώρες μαζί και τις δικές μας και κάνει κουμάντο. Άρα δηλαδή αυτά που ακούμε στις τηλεοράσεις είναι μακακίες. Λοιπόν, γελιοποιούνται επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όταν ανακοινώνουν ότι το Μπαρμπαρός είναι στο τάδε βυθοτεμάχιο ή όχι με ναύτεξ ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρωπαϊκή προοπτική κάποιων χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ΑΟΣ εδώ, θέλω να σημειώσω, αν δεν υπάρχει άμυνα. Εάν υπήρχε άμυνα και υπήρχε μια ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι με όρους τραπεζιτών, αλλά κρατών εθνών, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Επομένως, η ευρωπαϊκή ΑΟΣ δεν υφίστανται. Μόνο κάθε κράτος έχει ΑΟΣ. Και η ΑΟΣ αυτή μπορεί να είναι μόνο εθνική. Εθνική ΑΟΣ. Γεωπολιτικά. Τίποτε άλλο. Λοιπόν, επίσης τα αναμενόμενα αποθέματα σε κάθε ΑΟΣ τα μετράμε σε αναγωγικά αποθέματα. Ένα βαρέλι πετρέλαιο, ένα βαρέλι φυσικό αέριο. Επίσης, όσον αφορά τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, που θα προκύψουν μέσα από μια εθνική στρατηγική η οποία θα κάνει η χώρα μας, γιατί είναι ο μόνος πυλώνας σταθερότητας αυτή τη στιγμή, μπορεί να προκύψουν από συμφωνίες που ήδη έχουν ξεκινήσει, ας πούμε για παράδειγμα Eurasia Interconnector, το ευρωκαλώδιο τέλος πάντων, το οποίο ξεκινάει από το Ισραήλ και καταλήγει στην Κρήτη και το οποίο έχει γίνει μελέτη, κυρίες και κύριοι. Όταν μια εταιρεία έχει κάνει μελέτη για το ευρωκαλώδιο, το οποίο θα ξεκινάει από το Ισραήλ και θα καταλήγει στην Κρήτη, και το 2020 θα είναι έτοιμο, άρα πότε θα ξεκινήσει? Συν πλην 3 χρόνια, άρα από το 17, και έχουμε 15. 15 με 17 θα συνεχίζουμε αυτή την πολιτική αβεβαιότητα, αλλά τίνουμε σε μια έτσι εταιρεοκρατική επένδυση διαφορών εταιριών. Λοιπόν, διασυνοριακή γραμμή θα είναι αυτό το καλώδιο, δηλαδή θα μπει διασυνοριακά εκεί που εφάπτονται οι ΑΟΣ της Κύπρου με την Κύπρο, η ΑΟΣ της Κύπρου συγγνώμη με το Ισραήλ, και κατ' επέκταση η ελληνική ΑΟΣ με την ΑΟΣ της Αιγύπτου, για να φτάσει στο κομμάτι της Κρήτης. Άρα η Κρήτη θα γίνει ένα hub. Ένα hub στη Ρεβιθούσα, το οποίο ένα hub, και όχι μόνο αυτό, θα έχουμε και τη Ρεβιθούσα, το οποίο hub στην Κρήτη θα είναι και για τις Κυκλάδες, που σημαίνει τέρμα πετρελαίου γεννήτριες. Λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, θα ξεκινήσει σύντομα. Μέχρι στιγμής παίρναμε 0,5 γιγαβάτ από την Ιταλία. Όταν το καλώδιο θα είναι έτοιμο, θα περάσουμε στα 2 γιγαβάτ. Ποια Ιταλία, 4 Ιταλίες. Επίσης έχουμε τον East Pipeline, ο οποίος θα ξεκινάει από τη θάλασσα και δεν θα έχει σχέση με αυτό, με αυτό το ευρωκαλώδιο τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες είτε με μας είτε χωρίς εμάς έχουν ξεκινήσει και κάνουν τα σχέδιά τους. Αυτό σίγουρα το βλέπουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, άσχετα με το τι λένε δεξιά και αριστερά, αν δεν ήρθε κανένας σε αυτό το διαγωνισμό επειδή βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε καμία πρόταση και όλα αυτά. Αυτά εγώ τα πιστεύω. Όπως επίσης η θεωρία του lose-lose, εάν κάποιο κοίτασμα στη μέση γραμμή, στη γραμμή δηλαδή εκεί που συμπίπτει η ΑΟΣ, η Αιγυπτιακή με την ελληνική, αν στην οριοθέτηση ας πούμε δεν συμφωνήσουν τα κράτη, τα βυθοτεμάχια αυτά δεν γίνεται εξόρεξη. Άρα τι έχουμε? Lose-win? Όχι. Win-win? Όχι. Έχουμε lose-lose. Χάνουν και οι δύο πλευρές. Ως προς την οριοθέτηση
σε σχέση με την ΑΟΣ, εάν υπάρχει στην οριοθέτηση των μυθοτεμαχίων συμφωνία από τις δύο χώρες, δεν χρειάζεται να κάνουμε ΑΟΣ, ανακήρυξη δηλαδή. Αν υπάρξει κάποιο κράτος το οποίο πουλήσει τσαμπούκα, εκεί θα κάνουμε ΑΟΣ. Εφόσον όμως έχουμε κάνει οριοθέτηση με τις υπόλοιπες χώρες, με τις υπόλοιπες χώρες δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα με αυτήν που έχουμε το πρόβλημα και η οποία θα είναι απέναντι όλων των υπολείπων, γιατί μέσω της οριοθέτησης θα έχουμε συμφωνήσει στη μέση γραμμή, μόνο χαμένη θα μπορεί να βγει. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο δίνει το στίγμα για το ότι η Ελλάδα είναι η γεωπολιτική προβολή όλων των Βαλκανίων, της Χερσονήσου του Αίμου, είναι οι τεκτονικές πλάκες και πώς αυτές υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, πώς δηλαδή συνδέονται ευρωπαϊκή τεκτονική πλάκα με ασιατική τεκτονική πλάκα. Έχουμε ευρωπαϊκή, ασιατική και αφρικανική. Λοιπόν, έχουμε φάσεις των τεκτονικών πλακών οι οποίες κάνουν αυτό, άρα δεν μπορούμε να έχουμε κοιτάσματα. Έχουμε τεκτονικές πλάκες που κάνουν αυτό, που σηκώνονται δηλαδή προς τα επάνω. Επίσης και εκεί έχουμε σχάση, δηλαδή διαφυγή υδρογοναθράκων. Αλλά έχουμε και αυτό, τις τριβείς. Μέσα σε αυτές τις τεκτονικές πλάκες υπάρχουν μεγάλοι εγκλωβισμοί. Και όπως θα θυμάστε πολύ, η τεκτονική πλάκα της Αφρικής πάει και μπαίνει κάτω από την Πελοπόννησο. Δεν μπαίνει μόνο κάτω από την Πελοπόννησο, μπαίνει σε όλο το κομμάτι από Μασαλία μέχρι Ισραήλ, όλο αυτό το τμήμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλη η Μεσόγειος από το Προκάμβριο, από τα 5 εκατομμύρια π.Χ. μέχρι τώρα, έχει δεσμεύσει μεγάλες ποσότητες μέσα στον ασβεστόλιθο. Ο ασβεστόλιθος, κυρίες και κύριοι, είναι ένα προϊόν, ένα υλικό όπως είναι η κυμολία. Και δεν είναι όπως είναι ο σχιστόλιθος, που είναι πέτρα, σπάει, κάνει ρογμές και έχουμε διαφυγές υδρογοναθράκων. Έχει μια πλαστισιμότητα η οποία δημιουργεί εγκλωβισμούς και είμαστε σε θέση να μιλάμε για τα κοιτάσματα τα οποία έχουμε. Γιατί προκύπτει τριβή στις πτυχές και πάμε στον εγκλωβισμό. Λοιπόν, τις προάλλες που άκουγα ότι η Τουρκία θα φέρει κάτι γεωτρύπανα, θα κάνει και θα ράνει, να τα φέρει αν έχει 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο μόνο για αυτές τις δουλειές, για το κάθε ένα. Σιγά μην τα βρει, εδώ πάει από το κακό στο χειρότερο η οικονομία της. Όπως επίσης μπορεί να νοικιάζει 700.000 ευρώ την ημέρα για να το έχει. Λοιπόν, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η Αλβανία θέλει να κάνει πώς το λένε, διαπραγμάτευση για την επαναοριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών με τη νέα κυβέρνηση, δεν πιστεύω ότι τα πετύχει. Δεν πιστεύω ότι τα πετύχει, διότι δεν παίρνει μια κυβέρνηση αποφάσεις για τις επόμενες κυβερνήσεις, απλά βοηθάει προς την καλυτέρευση της εθνικής στρατηγικής για να προχωρήσουν σταδιακά η μία πίσω από την άλλη. Είχε γίνει συμφωνία πακέτο το 2009 με την Αλβανία. Αυτό ήταν κακό. Ευτυχώς έγινε χωρίς τα αρμόδια υπουργεία, αλλά από αναρμόδια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ευτυχώς η συμφωνία καταγγέλθηκε. Ευτυχώς. Διότι έγινε ο ΤΑΠ με την Ιταλία και ξεμπλέξαμε στο τσακ. Γι' αυτό γυρνάει τώρα η Αλβανία και θέλει επαναδιαπραγμάτευση, επαναοριοθέτηση, συγγνώμη, θελασσιών ζώνων με τη νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κομμάτι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας της Αλβανίας δήλωσε την Δευτέρα ότι η εθνική ασφάλεια δεν διακυβεύεται, ακόμα και αν στην ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκεται ο ηγέτης της αριστερής αντιπολίτευσης, κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της Επιτροπής για την Ασφάλεια είπε στους δημοσιογράφους ότι για το σύμφωνο των θαλασσίων υδάτων με την Ελλάδα πρέπει να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και άλλοι πολιτικοί, θα πρέπει να πιστούν ότι η επαναδιαπραγμάτευση είναι προς το συμφέρον όχι μόνο της Αλβανίας, γιατί η συμφωνία αυτή αποτελεί διμερές πρόβλημα και οι χώρες έχουν συμφέρον να το λύσουν. Εδώ έρχεται το δούνο του. Βοηθάει την εθνική στρατηγική της Αλβανίας με διάφορους τρόπους μέσα από την εθνική στρατηγική της, όπως αυτή την έχει χαράξει, όπως θα το δούμε και στο κομμάτι αυτών των Σκοπίων. Άρα βλέπουμε μία Δύση, μία Αμερική, αγγλοσαξονικά συμφέροντα, να βοηθάνε πάρα πολύ την Αλβανία
Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Επίσης να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλούς ιδρυτές μεθανίου, εγκλωβισμένο παγωμένο μεθάνιο, που είναι στην κοιλάδα του Ροδότου. Και έχουμε και πολλά αποθέματα πάνω από τον πυθμένα που δεν αγγίζονται. Αυτό το θέμα θα το αγγίξουμε μόνο του σε κάποια άλλη εκπομπή, είναι τεράστιο. Θέλω να πω στο κομμάτι αυτό ότι η Αίγυπτος συμφωνεί με την Τουρκία, αλλά δεν πάει εκεί που δεν τις παίρνουν ή εκεί που δεν θα έπρεπε, τέλος πάντων. Και αυτό το λέω διότι λένε ότι το φυσικό αέριο, άσχετα άμα η Ρεβιθούσα στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη δεξαμενή για υγροποιημένο φυσικό αέριο, που από εκεί θα φεύγει σαν δίκτυο και θα πηγαίνει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, δεν θα πηγαίνει μόνο στην Ευρώπη, θα πηγαίνει και στα Βαλκάνια και θα διακλαδίζεται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς άλλους τέτοιους σταθμούς από την Ιταλία και προς τα αριστερά στο κομμάτι του χάρτη μέχρι την Ισπανία, αλλά είναι για τις τοπικές έτσι πρωτεύουσες, Μαδρίτη, Λισαβόνα, Παρίσι και όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Εμείς λένε κάποιοι ότι θα φτιάξουν, θα αναβαθμίσουν μάλλον το εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Ένα εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου σε μια χώρα η οποία εξυπηρετεί τον Αμερικανό αυτή τη στιγμή. Ο Αμερικανός δίνει ένα με 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο στο Αιγυπτιακό στράτευμα. Αλλά από την άλλη βλέπουμε την Αίγυπτο να αγοράζει σουχόι, ρωσικά προϊόντα. Ελπίζω όταν θα τσακωθεί ο Αμερικανός με τον Αιγύπτιο να έχει γίνει πριν φτιαχτεί ο σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, για να μην μπορεί να μας χαλάσει την ανάπτυξη στη μέση. Γιατί δεν ξέρω πώς πάνε να το κουμπώσουν χρονικά αυτό το σταθμό να το φτιάξουν. Θα το δούμε στη συνέχεια, αυτό θα το αναλύσουμε και σε άλλες εκπομπές. Γιατί πάνε να δημιουργήσουν ένα πυλώνα σταθερότητας και κάπου αλλού το χαλάνε. Πάει η Ελλάδα να φτιάξει μια γεωπολιτική προβολή σταθερή, σταθερότητας των Βαλκανίων. Πώς, έχοντας σε μια χώρα που δεν είναι στα Βαλκάνια, δεν είναι στο ευρωπαϊκό κομμάτι και είναι μόνο σε μια τριμερή συμφωνία έξω στην Αίγυπτο. Είναι χερσαίο κράτος, μπορεί να βάλετε από παντού στο μέλλον. Θα αφήσουμε εκεί να γίνει το εργοστάσιο? Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει η ελληνική κυβέρνηση, να το συζητήσει με το Ισραήλ, γιατί κοιμούνται όρθιοι, εκτός και αν είναι συμφωνημένα όλα από πίσω και μας δουλεύουν ψηλό γαζί, που μάλλον κατά εκεί το πάμε. Λοιπόν, επίσης ένα μεγάλο λάθος που έχει κάνει το Ισραήλ και το έχει κάνει και η Κροατία από αντιγραφή αυτό. Η Κροατία, η οποία όπως είπαμε προηγουμένως, έχει ξεκινήσει, να το πω έτσι, να αξιοποιεί κατά κάποιο τρόπο τους υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, το σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, και να στηρίξει αυτό το μεγάλο μέρος του σχεδίου στην ανάπτυξή της με έργα αξίας 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό από το οποίο το μισό αφορά την Κροατία, όπως τονίστηκε στη διάρκεια των εργασιών ενός ενεργειακού επενδυτικού φόρουμ και συγκέντρωση συμμετοχής από ενεργειακές εταιρείες της Κροατίας και του εξωτερικού κλπ. Μπροστά μας έχουμε, λέει, μια σημαντική δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο της φθηνότερης ενέργειας. Εργάζομαι για να καταστεί η Κροατία ενεργειακός κόμβος για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομίας της Κροατίας, κ. Βρντόλιακ, από το βήμα των εργασιών του φόρουμ. Η Κροατία έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος εδώ πέρα. Και το ίδιο λάθος έχει κάνει το Ισραήλ και η Κροατία έχει αντιγράψει το Ισραήλ. Έχει φτιάξει μικρά βυθοτεμάχια. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί τα μικρά βυθοτεμάχια είναι ασύμφορα για τις εταιρείες, οι οποίες δεν θα τα επιλέξουν σε σχέση με εμάς που έχουμε τα μεγαλύτερα. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν το Ισραήλ κοιμάται όρθιο ή αν είναι μια συγκεκριμένη τακτική. Θα το δούμε στη συνέχεια, το παρακολουθούμε και το Ισραήλ πώς κινείται. Έχουμε κάνει μια πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, για να μην νομίζουν ότι δεν τους βλέπουμε. Όλους τους εξετάζουμε. Και επίσης το διαφημιστικό της Φυλάδιο Περιενέργειας στο Ισραήλ έχουν βάλει το οικόπεδο 12 της Κύπρου για να δείξουν τα πλεονεκτήματα των μικρών βυθοτεμαχίων,
οι οποίοι έχουν φτιάξει για την ΑΟΣ τους. Στο διαφημιστικό τους έχουν το μεγάλο οικόπεδο 12 της Κύπρου, το οποίο έχει πάρει 33 υποψηφιότητες. Και ένα οικόπεδο 12 όπως της Κύπρου που είναι τεράστιο, ένα τεράστιο τρίγωνο για να σας δώσω να καταλάβετε, χωράνε μέσα 6-7 οικόπεδα του Ισραήλ. Για να δούμε πόσο αυτή η τακτική θα βγει σωστή ή λάθος και στην Κροατία που το αντέγραψε, αλλά και πόσο μπροστά είναι ο κύριος Κασίμης και η παρέα του, ο κύριος Κασίνης και η παρέα του, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής της Κύπρου, όπως και θα ακολουθήσουν για την ελληνική ΑΟΣ που θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσω στους φίλους και στις φίλες ότι αν παίρναγε το σχέδιο ΑΝΑΝ, η Αγγλία θα είχε ΑΟΣ. Εάν παίρναγε το σχέδιο ΑΝΑΝ, η Αγγλία θα είχε ΑΟΣ, κύριε Καραμαλή. Αν το θυμάστε, κύριε Καραμαλή, εάν παίρναγε το σχέδιο ΑΝΑΝ, η Αγγλία θα είχε ΑΟΣ. Αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι είναι κολλημένοι κεντροδεξιοί. Προς γνώση και συμμόρφωση. Το οποίο οικόπεδο 9, κύριε Καραμαλή, είναι στο καλύτερο σημείο της Κυπριακής ΑΟΣ. Μιλάμε για συμφέροντα και χώρες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων άλλων χωρών, αλλά εδώ κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα μόνο άλλων χωρών, χωρίς να δένουν αγκαζέ και τα δικά του συμφέροντα μαζί με των δυνατών χωρών και δι των ισιωτικών κρατών, όπως είναι η Βρετανία που κυβερνάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Καραμαλή. Λοιπόν, το καλύτερο στην Κύπρο, κύριε Ανιψιέ του Εθνάρχη. Και επίσης στην παρατήρηση 28 μέσα στο σχέδιο δεν γίνεται λόγος πουθενά για τα γεγονότα 63-68. Δεν υπάρχουν πουθενά, κύριε Καραμαλή, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, από την άλλη, η Τουρκία, όσο και να δείχνει ότι βγάζει νόταμ, κάτι που είδαμε πρόσφατα στο Αιγαίο και κάτι τέτοιες μπαρούφες, παρόλο που λένε ότι το μάζεψε, δεν είναι δυνατόν να μην το μαζέψει μια χώρα, όσο επιθετική και αν είναι, η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αν δεν έχεις υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, μας κάνεις αέρα. Δεν μπορείς να καταπατήσεις τίποτα. Λοιπόν, αυτές οι μαγκές τις ακούμε περιττές. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, βλέπουμε ότι στη βόρεια πλευρά έχουμε την Ουκρανία που σκοτώνονται οι Γερμανοί με τους Αμερικάνους σε συνδυασμό με τους Ρώσους και πώς πάνε αυτοί να καπηλευθούν τα συμφέροντα ενός κράτους που στην ουσία πάει για διάλυση, με αυτά που βλέπω και στην Κρυμαία όσον αφορά τις κινήσεις που κάνει ο Πούτιν, με τη λογική της ανάπτυξης και του υπόλοιπου τμήματος που βρίσκεται σε αναταραχή. Σταματάμε να δεχόμαστε ποσότητες φυσικού αερίου από το βορρά για να αναπτύξουμε ή να πάρουμε πρωτοβουλία εταιρεοκρατικά για να ξεκινήσουμε κάτω τους αγωγούς, οι οποίοι μισές από τις εταιρείες της εταιρεοκρατίας η οποία μας διακατέχει, αυτό το κορπορατόκραση. Κάποιοι λένε ότι αυτά που λέω δεν κάνει να τα πω, αλλά εγώ τα λέω και ό,τι γίνει έγινε. Λοιπόν, έχει οικονομική ισχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι Ευρωπαίοι δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Και σε αυτό το σημείο είναι επιτακτικό να δούμε γιατί έχει δύναμη το ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, διότι κάνει κουμάντο και δεν μας αφήνει να έχουμε μια αμυντική πολιτική. Πώς να φτιάξεις αμυντική πολιτική και κατ' επέκταση πώς να είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχεις άμυνα, και πόσο μάλλον να πας αυτή τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, που δεν είναι Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, ΑΟΣ μπορεί να είναι μόνο εθνική, κάθε κράτος έχει ΑΟΣ. Πώς θες να λέγεσαι Ευρωπαϊκή ΑΟΣ χωρίς άμυνα? Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, να μην το ξανακούσω, αν το ακούτε να γελάτε, είναι μια μπαρούφα. Όταν δεν έχεις άμυνα, δεν έχεις ΑΟΣ. Τελείωσε. Δεν έχεις τίποτα βασικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει άμυνα. Για το φυσικό αέριο στην Αρκτική, πήγε και έβαλε η Ρωσία μια σημαία μεταλλική στον πυθμένα του κέντρου του Βορείου Πόλου και τρελαθήκαν όλοι. Μέχρι και η Δανία, που είναι το πιο μικρό κράτος και από την οποία θα έπρεπε να παίρνουμε μαθήματα όσον αφορά οριοθετήσεις και ανακηρύξεις αποκλειστικής ζώνης,
έσπευσε να ξεκινήσουν το διάλογο μαζί με τις υπόλοιπες 7 χώρες, διότι η Ρωσία επάνω έχει το 25%, η Αρκτική έχει το 25% των παγκοσμίων αποθεμάτων, και είναι καλό να παίρνουμε μαθήματα από αυτές τις περιοχές. Γυρνώντας πάλι στη Ρεβιθούσα, να πω ότι είναι ένας σύνδεσμος για δίκτυο ενέργειας σε σχέση με τους συνδέσμους της Δυτικής Ευρώπης. Όταν τελειώσει το τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους, θα έχουν γίνει αιτήσεις από τις εταιρείες. Μιλάω για την ελληνική, έτσι, για τους ελληνικούς διαγωνισμούς πετρελαίων και φυσικού αερίου. Στο εξάμηνο θα τους κατατάξουμε, δηλαδή πού θες να πας, πού θες να κάνεις γεώτρηση, πόσο θα κάτσεις, τι επιδιώκεις, τι περιμένεις, όλα αυτά. Βάζουμε πόντους σε αυτές τις εταιρείες και στη συνέχεια με αυτούς τους πόντους τις κατατάσσουμε αυτές τις εταιρείες και περνάμε μέσα από διαπραγμάτευση στο τι θα πάρει ο καθένας, πόσο θα το προχωρήσει, πού θα το φτάσει και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά γίνονται από ομάδα διαπραγμάτευσης που είναι ορισμένη από το Υπουργείο, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να μην υπάρχει δηλαδή έτσι μια ασάφεια στον κόσμο για το τι γίνεται. Είμαστε φουλ από εταιρείες στο διαγωνισμό, don't worry, είμαστε φουλ από εταιρείες. Στην ομάδα είναι ο κύριος Κασίνης, οπότε να μην στεναχωριούνται μερικοί φίλοι. Θα γίνει διαπραγμάτευση βάση κατάταξης, οι οποίες προέρχονται από την, από το point system, που στο εξάμηνο θα γίνει κατάταξη όπως είπαμε και όλα τα σχετικά. Το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που είναι το α και το ω της γεωπολιτικής προβολής των Βαλκανίων, κατά πόσο αυτά θα είναι ειρηνικά, κατά πόσο θα αναπτυχθούν, δεν έχουν να κάνουν, εδώ δεν έχουν και τόση σημασία τα κόμματα. Πρέπει να ανακηρυχθεί ΑΟΣ. Η ΑΟΣ πρέπει να ανακηρυχθεί γενικότερα για να μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες χώρες και να ξεκινήσουν να τα βυθώνται μάχια που θα σπρώξουν την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λοιπόν, η οριοθέτηση συμφέρει όταν έχουμε συμφωνία με όσο εφαπτόμεθα, όπως είπαμε, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αν δεν, τότε την ανακηρύσουμε. Λοιπόν, το εργοστάσιο της Αιγύπτου είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Μπορεί αύριο η Αμερική να πάψει να έχει συμφωνία με την Αίγυπτο. Μπορεί αύριο η Αμερική να χτυπήσει την Αίγυπτο. Εάν μια συμφωνία δεν έχει μέσα δικούς της αγωγούς, θεωρείται ανταγωνισμός, θα σταματήσει τον ανταγωνισμό. Άμα όλοι παίρνουμε το φυσικό μας αέριο υγροποιημένο από την Αίγυπτο και το πάμε στη... συγγνώμη, το πάμε στη Ρεβιθούσα, το πάμε στην Κρήτη, και το πάμε από εδώ και από εκεί, άμα γίνει κάτι στην Αίγυπτο θα πάμε να μην πω πού και θα πάρουμε να μην πω τι. Λοιπόν, οπότε λίγο το κομμάτι της Αιγύπτου και της, του σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου δεν θα πρέπει να το ξαναδούμε. Εγώ θα προτιμούσα να γίνει στην Κρήτη παρά στην Κύπρο, για πολλούς λόγους, για λόγους οι οποίοι άπτονται των εθνικών συμφερόντων, από θέματα απειλής. Είδαμε τον κύριο Αναστασιάδη να συζητάει στρατιωτικά με τη Μόσχα. Το Λονδίνο βγήκε και πούλησε λίγο έτσι τσαμπουκά, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Το Λονδίνο, το οποίο είναι ένας από τους 5 του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή του οργάνου πολέμου που αποφασίζει για το που θα γίνουν πολέμοι στον πλανήτη Γη. Επίσης είναι το μόνο νησιωτικό κράτος μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο, αν εξαιρέσει τη Μάλτα, και στο λέει κάποιος ο οποίος μόνο μαζί του μπορείς να συμμαχήσεις στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτά ο κύριος Αναστασιάδης, άμα δεν τα ξέρει, να κάτσει τα διαβάσει, γιατί πάει για χοντρές μακακίες εκεί κάτω.
πολλά θέματα, επικίνδυνη επίθεση στην Ελλάδα από την Τουρκία. Για όσους παρακολουθούν συστημικά τη διαχρονική πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, τα πράγματα σήμερα είναι ξεκάθαρα και πολύ ανησυχητικά. Τουρκική πολιτική που διαμορφώθηκε με την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας το 23 από τους Νεότουρκους, οι οποίοι σήμερα έχουν μεταλλαχθεί σε Νεοοθωμανούς, παραμένει σταθερή και αναλύωτη. Επιθετικότητα, στραθρασίτητα και επεκτατισμός σχεδιάζονται σε μακροπρόθεσμη βάση και εκδηλώνονται την κατάλληλη στιγμή, χτυπώντας εισαγωγικά μόνο όταν εκτιμούν ότι ο αντίπαλος βρίσκεται σε περιόδους εμφανούς αδυναμίας. Μπορεί να πει κανείς ότι εμείς τώρα δεν είμαστε σε αδυναμία? Λοιπόν, όλα αυτά καλυμμένα με ένα φαντακτηρό περιτύλιγμα ευγένειας, κάλπικων λόγων και επιφανειακού πολιτισμού με ψεύτικα χαμόγελα. Η διαχρονική αυτή πολιτική ασκείται από ένα πυρήνα ανθρώπων που κινούν τα νήματα της εξουσίας στην Τουρκία και εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που λειτουργεί με διάφορα ονόματα από το 1933 ανεξάρτητα από τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις ή τη βούληση του απλού τουρκικού λαού. Είναι λογικό, τα κράτη έχουν μόνο συμφέροντα και να σταματήσουν κάποιοι να έχουν συναισθηματισμούς με Ρωσίες και ούτω καθεξής. Ιδίως όσων ζουν στην Κωνσταντινούπολη, στα μικρασιατικά παράλια, στον Πόντο ή στο τουρκομενοκρατούμενο Κουρδιστάν. Τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Απέναντι στην Ελλάδα, το παραπάνω πλαίσιο άρχισε να εφαρμόζεται αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης από τον Βερνιζέλο και τον Ισμέντινο Νου τον Ιούλιο του 23. Τη συνθήκη οι Τούρκοι πρώτοι την υπέγραψαν, εξασφαλίζοντας όλα όσα ήθελαν και στη συνέχεια την καταξευτέλησαν, αφαιτώντας όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Στις μέρες μας παρακολουθούμε σειρά γεγονότων που εναρμονίζονται υποτίθεται πλήρως με τη διαχρονική στρατηγική της Τουρκίας. Δηλαδή να κάνει ασφαλή βήματα όπως εκτιμά, εμφανή αδυναμία του αντιπάλου. Ανεξάρτητα από την τουρκική κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία ή πόσο ωραία λόγια ειρήνης και φιλίας λέει. Αυτά να τα δει ο κύριος Καμένος εάν προλάβει. Το τονίζω αυτό. Εάν προλάβει. Διότι θα δούμε πώς θα πάνε τα νομοσχέδια μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και τις επόμενες. Θα δούμε τι βουλευτές χάνουν, αν θα ψηφίσουν ή όχι συμφωνίες. Έχει άμεση σχέση με το Klein Mind του να έρθει συμφωνία στη Βουλή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά στην τελευταία χιτλερική επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου του 2015. Στις Βρυξέλλες, μετά από θελώδη Eurogroup, επιδόθηκε στην νέα ελληνική κυβέρνηση που εκλέχθηκε στις 26 Ιανουαρίου ένα τηλεσίγραφο για τη συμμόρφωσή της με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την υποχρέωσή της και καλά να ζητήσει παράταση του ισχύοντος μνημονίου που συμφωνήθηκε με τους δανειστές της στο παρελθόν. Λοιπόν, στο κόμμα που πλειοψήφισε στη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συμμετρέχουν τρεις Έλληνες βουλευτές του μουσουλμανικού θρησκεύματος που αυτοπροσδιορίζονται σαν Τούρκοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η Χουσέιν Τζέιμπεκ, Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καρά Γιουσούφ. Αποτελεί κοινό μυστικό πως οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρησκεύμα, Έλληνες πολίτες όμως, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται σαν Τούρκοι, κατά μια ακόμα κατάφορη παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, που αναγνωρίζει μόνο θρησκευτικές και όχι εθνικές μειονότητες, καθοδηγούνται μεθοδικά από το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, το οποίο αποτελεί παράρτημα της τουρκικής MIT. Την Τρίτη, την επόμενη μέρα, ο αρχηγός της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, πτέραρχος Οζτούρκ, πέταξε μέσα στα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναερίου χώρου στο Αιγαίο, στα πλαίσια μιας άσκησης εικονικής με 16 τουρκικά μαχητικά, σε δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς. Λοιπόν, πέρα από την κάμερα που είχε το πλητρίο του F-16, η πτήση βιντεοσκοπήθηκε από αξιωματικούς πληροφοριών άλλου συνοδευτικού μαχητικού, το οποίο συναποτελούσε ένα ξεχωριστό σχηματισμό που ηγείται ενός οπλισμένου μαχητικού σμήνους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, ζυγίζει, ισορροπεί τις καταστάσεις και
στα πλαίσια της γεωπολιτικής προβολής κάνει βήματα για να διατρήσει τη σταθερότητα στη Χερσόνησο του αίμου. Λοιπόν, το ότι έκανε πίσω με την Νότα, με αυτό θα πρέπει να το προσέξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι μπορεί να ξεσπάσει κάπου αλλού και να μην το πάρουμε χαμπάρι. Και να μην το πάρουμε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι πολλά τα οποία αυτά που έχουν γίνει. Δεν θέλω να σας κουράσω. Πολλά άρθρα. Πολλές συζητήσεις. Παραιτήθηκαν δύο αντιστράτηγοι. Αναβλήθηκε το συμβούλιο των αρχηγών εχθές. Ο κύριος Καμένος δεν έχει βγάλει κουβέντα. Καμία κουβέντα. Να γίνει ποινικό αδίκημα η πολιτική απάτη και εξαπάτηση των ψηφοφόρων. Πολύ θα το ήθελα αυτό, όπως μας λέει ο κύριος Καλεντερίδης. Ποινικό αδίκημα η πολιτική απάτη και εξαπάτηση των ψηφοφόρων. Ναι, να γίνει ποινικό αδίκημα, εγώ είμαι μέσα. Λοιπόν, δίνουμε βάρος πολύ στην κράτηση μεταναστών. Μάλλον δεν δίνουμε βάρος στην κράτηση μεταναστών, αλλά στην υποδοχή και ένταξη. Ακούμε εδώ από διάφορες του ΣΥΡΙΖΑ. Τρελά πράγματα. Ο κύριος Μητρόπουλος προχθές λέει ότι δεν καταργήσαμε κανένα μνημόνιο, υπογράψαμε την αναγνώρισή του. Λογικό είναι. Με αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εάν υπάρξει μια σωστή γεωπολιτική προσέγγιση των ελληνικών κυβερνήσεων, ναι, θα δούμε και ανάπτυξη, ναι, θα τα δούμε όλα. Εάν δεν γίνει σωστές γεωπολιτικές κινήσεις, για να το πω πιο απλά, δεν θα τα πάμε καλά. Ήδη μεγάλες εταιρείες σχεδιάζουν τους άξονες στρατηγικής τους για το πώς θα κινηθούν στο εταιρεοκρατικό κομμάτι. Ήδη είπαμε για 2-3 εταιρείες πώς θα κινηθούν. Το 20 θα είναι έτοιμα πολλά σχέδια ενέργειας. Όσες μπαρούφες και να κάνουν κυβερνήσεις, ή θα συνεργαστούν ή θα πάμε κατά διάολου, γιατί οι εταιρείες δεν σταματάνε τα σχέδιά τους. Οι εταιρείες είναι πιο δυνατές από τα κράτη, κυρίες και κύριοι, και αυτό καλό είναι να το καταλάβει και η ελληνική κυβέρνηση, άμα δεν το ξέρει, και να μας αδειάσει τη γωνιά, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, ή να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για εκεί το πάει, όταν θα πέφτουν οι κεφάλια στα νομοσχέδια και θα συμπληρώνει η Νέα Δημοκρατία τη δεξαμενή της. Θα δούμε τον Ιούνιο πώς θα γίνει η δουλειά με τα 10 δις και θα πέσει πολύ γέλιο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να περνάτε καλά. Καλό μήνα. Καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά.